Ο ανήλικος Ρωμά θα έπρεπε κανονικά να βρίσκεται στο σχολείο και όχι στην αίθουσα του δικαστηρίου της Πάτρας. Όμως, όπως φαίνεται, μπήκε από μικρό στα βάσανα της παραβατικότητας. Το 10χρονο αγόρι αφαίρεσε με τη βία δύο χρυσούς σταυρούς από δύο γυναίκες στα προσφυγικά και εμφανίστηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών. Μαζί του συνελήφθηκε η μητέρα του, που κατηγορείται ως ηθική αυτούργος. Εδώ έχουμε λοιπόν τις περιπτώσεις ανηλίκων, όπου υπάρχει το ειδικό δικαστήριο ανηλίκων, στο οποίο εισάγονται υποθέσεις με εισήγηση της κοινωνικής πρόνοιας, της υπηρεσίας ανηλίκων, μάλλον όχι της πρόνοιας, και δικάζει ειδικός δικαστής, ο οποίος είναι καθορισμένος από τον νόμο. Έχει το δικαίωμα λοιπόν ο δικαστής να πει, δεν λέει ένοχος, λέει ετέλεσε ή δεν ετέλεσε την πράξη. Εάν μένει η πράξη έχει τελεστεί, από εκεί και πέρα υπάρχουν τα εξής σοφρονιστικά μέτρα. Αν η πράξη είναι ελαφριά, τίθεται υπό την επιμέλεια των γονέων του. Αν είναι βαρύτερη, τίθεται υπό την επιμέλεια της υπηρεσίας ανηλίκων και αν είναι πολύ βαριά, μπαίνει σε σοφρονιστικό κατάστημα ανηλίκων. Το 10χρονο αγόρι βρισκόταν σε μια άκρη του δρόμου έξω από τα δικαστήρια, περιμένοντας την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή, οι οποίοι βρέθηκαν και αυτοί σε δίλημα. Τελικά, μητέρα και γιος αφέθησαν ελεύθεροι μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση τους επόμενους μήνες. Βεβαίως, θα ασκηθεί και παράλληλα δίωξη στους γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Έτσι, οπότε εκεί το αδίκημα είναι διαφορετικό και εισάγονται πλέον οι γονείς για να τιμωρηθούν. Αλλά εφόσον εκεί θα υπάρξει η φυλάκιση και μόνο, δύο λύσεις υπάρχουν. Ή θα εξαγοραστεί η ποινή των γονέων, ή αν έχουν λευκό μητρό μπορεί να πάρουν και αναστολή, και αν σε περίπτωση υποτροπιάσουν και βρεθεί ένα αυστηρό δικαστήριο και πει άνευ μετατροπής, θα πρέπει να οδηγηθούν στις φυλάκες. Η οικογένεια αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, καθώς ο πατέρας έφυγε και άφησε τη μητέρα μόνη με τα τρία ανήλικα παιδιά. Υποστήριξε δε ότι δεν παρότρινε το παιδί της να κλέψει τις αλυσίδες. Δεν το έκανα εγώ, έλεγε ο ανήλικος, ο οποίος μάλιστα αντιμετωπίζει πρόβλημα επικοινωνίας και δυσλεξίας.